Και μια ωραία ερώτηση είναι ο φίλος ο Μπάμπης, λέει, να μας πεις την ιστορία της πρότασης από την Ινδία. Δηλαδή, πώς αντέδρασες όταν σου είπαν να πας στην Ινδία, όταν ήρθε η πρόταση, ας πούμε, και την απόφαση πώς την πήρες να πας. Δηλαδή, σε παίρνει ο μάνατζερ και σου λέει, Λακώστα, μας θέλουν στην Ινδία. Τι ναι, τι, γελάς ή αντιδράσεις, κατευθείαν ρωτάς τα λεφτά. Όχι, εντάξει. Όχι, ήταν το πρώτο πρωτάθλημα και δεν ήταν μια πρόταση που ήρθε ξαφνικά. Το δούλευε ο μάνατζερ μου και ήξεραμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Έπρεπε πρώτα να γίνουν οι 8 ομάδες. Ξαφνικά, όντως, επειδή άρχισα εγώ να πάω, είχαν ξεκινήσει ήδη και ήταν τελικά, είχαμε αποφασίσει να μην πάω. Τελικά έρθει μια πρόταση από τη συγκεκριμένη ομάδα και το είχα πάρει ήδη απόφαση ότι αυτό δεν είχα κάτι άλλο που να είναι καλό, είτε εδώ στην Ελλάδα είτε αλλού στην Ευρώπη. Τότε αποφάσισα να πάω. Άρα σε θέλαν και άλλες ομάδες από την Ινδία, ήταν... δεν σε ήθελε μόνο αυτή η συγκεκριμένη. Άλλη μία. Δύο, αλλά μάλλον ήταν. Στην αρχή είπαμε τελικά να μην πάω πουθενά από τις δύο, γιατί δεν τα βρίσκαμε γενικά στα οικονομικά. Αλλά η μία ομάδα ξαναγύρισε δηλαδή και μας έκανε μια καλύτερη πρόταση και πήγαμε. Ωραία. Και πήγα δηλαδή. Ναι. Κάπως έτσι. Δεν ήταν να γελάσεις, γιατί εντάξει ήταν το πρώτο πρωτάθλημα. Ναι. Δεν ήξερες τι θα συναντήσεις, οκ, αλλά είχαμε πληροφορίες το τι γίνεται πάνω κάτω. Περίγραψε μας λίγο τη φάση που μπαίνεις στο αεροπλάνο. Έτσι, η πτήση σου ήταν connection από πού? Δηλαδή μπήκες στο αεροπλάνο από Αθήνα, πού πήγες προστάσεις, θυμάσαι? Αμπου Ντάμπι νομίζω. Αμπου Ντάμπι. Και μετά απευθείας, ναι, και μετά απευθείας Ινδία από εκεί, έτσι δεν είχες άλλο connection? Ναι, νομίζω μετά απευθείας πρωτεύουσα, Νέο Δελχή. Και κατεβαίνεις και εκεί, όχι. Ναι. Μουμπάι, ναι. Ωραία. Κατεβαίνεις εκεί, και τι συναντάς, ποιος σε περιμένει την ομάδα, πας μόνος εντελώς ή με το μάνατζερ, πώς πήγες? Κλείνεται να πάει μόνος, δεν μπορεί. Μόνος μου. Οπα. Τι λες ρε Κώστα, δεν σε περίμενε κανένας στο αεροδρόμιο, δεν μπορεί. Όχι ρε, λέω πάει μόνος ή με το μάνατζερ. Όχι ρε, μόνος. Α, λέω και εγώ, μόνος, μόνος και σε περιμένω εκεί, ναι. Ναι, φτάνω μόνος μου, βγαίνω έξω και δεν είναι κανείς εκεί. Περιμένω κάποιον, μου έχει πει κάποιος θα έρθει την ομάδα. Όντως τώρα. Νομίζω, ναι, όντως, η ώρα εκεί είναι. Περιμένω, μου έχει πει ο μάνατζερ και η ομάδα μου έχουν στείλει ένα email ότι θα είναι εκεί ένα 40 με καρτελάκια. Παραλάβει, πα ξενοδοχείο και όλα καλά. Φτάνω εκεί, ήταν αργά εκεί, 2 η ώρα εκεί, επειδή έχει στρατιωτικούς με όπλα την είσοδο εκεί στο αεροδρόμιο. Μόλις βγήκα, μετά μόλις κλείσει η πόρτα, δεν μπορούσα να μπει στο αεροδρόμιο. Terminal, the terminal. Έχει κάτι μικρά σαν κάγκελα, κατάλαβες, ναι. Κυκλικά. Περιμένει ο κόσμος αυτούς που φτάνουν για να τους παραλάβει, να τους πάει ξενοδοχείο, να τους πάει όπου θέλεις. Εμένα μου έχουν πει, ήταν εκεί ένας με ένα καρτελάκι, θα λέει το όνομά σου, να τον βρεις, να τον πάρεις. Φτάνω εκεί, κάνω μια γύρα, δεν βλέπω πουθενά τίποτα. Κάνω άλλη μία, πουθενά τίποτα. Έχουν περάσει 15 λεπτά, τίποτα. Καταλαβαίνεις, στην Ελλάδα ήταν 5 το πρωί, παίρνω το μάνατζερ. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Του λέω που είσαι, που μέχρι δεν έρθει εδώ. Και πώς θα γυρίσω. Τι θα κάνω τώρα, και που ήρθα τότε σε ζούγκλα και κάνω μέσα να γυρίσω πίσω. Νομίζω ότι δεν έχω πει αυτή την ιστορία. Όχι, ναι, όχι, δεν την έχει πει. Αυτό θα το κόψουμε, το βάλουμε. Δεν με περιμένει κανείς. Παίρνω τηλέφωνο, μου λέει ο Γιάννης, ο δικός μου μάνατζερ, τέλος πάντων. Κάτσε να πάρω, μου λέει κάποιον εκεί στην ομάδα. Ήταν α πούμε, μία, δεν θυμάμαι. Νομίζω είχαμε γύρω στις 3-3,5 ώρες διαφορά. Α, μόνο. Ναι, τόσο είχα διαφορά. Δηλαδή ήταν 4-20, 5-20 στην Ελλάδα και εκεί ήταν 12-1,5, ξέρω εγώ τέλος πάντων. Κάτι τέτοιο. Αυτό θυμάμαι πολύ καλά. Ναι, μου είπε, είναι εκεί ο άνθρωπος, μου λέει, σε περιμένει. Ξαφνικά βλέπω έρχονται δύο τύποι. Ο ένας έρχεται, μπαίνουν εκεί και έχουν το καρτελάκι. Τους βλέπω, λέω, σώθηκα. Ο ένας ήταν νεαρός, ήταν εκεί φίλος της διοίκησης, πιο νεαρός και όλος ήταν οδηγός. Με πήραν, εντάξει, μετά και τα υπόλοιπα πήραν το δρόμο τους. Πήγαμε στο ξενοδοχείο κτλ. Και μετά πετάξαμε την άλλη μέρα εκεί να βρούμε εκεί που ήταν η ομάδα, γιατί εγώ ήμουν σε άλλη πόλη. Να πάω να βρω την ομάδα και μετά όλα κυλήσαν ομαλά. Δεν ήρθε η οικογένειά σου εκεί, φαντάζομαι, όσοι ήσουν εκεί, έτσι μόνο σου έκατσε. Όχι, για 2 μήνες πήγα. Ναι. Δεν ήρθε κανείς, όχι. Ναι. Μόνο μάνατζερ μου. Ο μάνατζερ μου ήρθε εκεί, δηλαδή, να με δει. Ναι. 2 μήνες, μόνο για 2 μήνες. Πόσα μάτς, δηλαδή λίγα μάτς, 10 μάτς, 12 μάτς. Εγώ, 14 έπαιξα. 14 μάτς. Και πόσα γκολ είχες, 6 ή 7? 4. 4. Είναι ο ορισμός... 7 έβαλε η ομάδα. 7 έβαλε η ομάδα. Πρώτα σκορερίσουνα.
Ναι, τη ομάδα, ναι. Τέσσερα γκολ. Δεν ήταν παχτή είναι αυτό. Δεν βάλαμε αυτά γκολ. Όχι, δεν ήταν παχτή, γιατί τα λεφτά δεν ήταν τόσο πολλά που νομίζει. Ήταν πολύ normal. Δεν είναι η Κίνα, το Αμερική. Νομίζω ότι. Βάλαμε 7 γκολ. Έτσι, πλάκα. Τέσσερα βγήκα εγώ πρώτο γκολ. Άντερε. Ο δεύτερο έβαλε 3, α πούμε. Ο Κόκκι ήταν ο δεύτερο. Ποτέ. Όχι, δεν παίζαμε, δεν παίζαμε στην ίδια ομάδα. Πρώτο σκόρ τη ομάδα μου εννοώ. Ναι, κατάλαβα. Με τέσσερα γκολ. Ναι. Ο Τρεζεκέ Βαλεδί παίζαμε στην ίδια ομάδα. Ο Τρεζεκέ Βαλεδί, ο. Ναι, είμαστε συμπαίκτε εννοώ. Απίστευτο. Στην ίδια ομάδα. Είχαμε, όμως, είχαμε έναν άλλο μαύρο όμω πολύ καλό που έπρεπε να βάλει αυτού 3. Ναι. Και ένα Ολλανδό που έβαλε άλλα 2-3. Εντάξει. Με Τρεζεκέ έχει κρατήσει επαφέ, άμα στο κάνει κονέ για guest. Όχι. Δεν ξέρει ελληνικά γι' αυτό. Α, εντάξει. Ναι, φαντάζομαι, ρε παιδί μου, όταν λες, οκ, λεφτά δεν μας πεις, αλλά φαντάζομαι ότι πήρες ένα συμβόλαιο που δεν θα βρίσκεσαι στην Ελλάδα ή κάπου στην Ευρώπη. Όχι, θα μπορούσα να το βρεις στην Ελλάδα. Θα μπορούσα να το βρεις στην Ελλάδα, αλλά όχι για 2 μήνες όμως. Για ένα χρόνο. Ναι. Άρα πήρες συμβόλαιο ενός χρόνου, το πήρες 2 μήνες. Στην ουσία ήταν 3 μήνες, απλά εγώ άρχισα να πάω. Και αν περνάγα. Δεν περάσαμε στα τελικά. Κάτσε να μιλήσω αεροδρόμιο. Αν περνάγαμε στα τελικά, θα καθόμουν άλλες 20 μέρες. Μάλιστα. Καταλαβες. Κατάλαβα. Ο Τρεζεκέ λέει, ο φίλος ο Τζίο, ότι ήταν να πάει Αστέρα Τρίπολη τότε. Ήταν να έρθει στην Τρίπολη τότε, ευτυχώς όχι στην Τρίπολη, και δεν ήρθε. Και πήγε στην Ινδία. Απίστευτο πράγμα. Αλήθεια σώθηκε. Αλήθεια. Θυμάσαι ενδεκάδα, λέει ο KP, από την Ινδία, την ομάδα, θυμάσαι ενδεκάδα. Γιατί να μην θυμάμαι. Για πες. Τέρμα... Δεν θυμάμαι τώρα τα όνειρα. Αυτό λέω, ρε φίλε. Άμα θυμάσαι τους παίκτες, να μας πεις την 11 που παίζατε. Όχι. Α. Όχι, ρε φίλε. Α. Έχω τα παιχνίδια όλα. Ναι. Μπορείτε να δείτε πότε θέλετε. Ναι. Και αυτό που παίξα αντίον του Κόκκι και αυτό που έπαιξα. Αυτά τα παιχνίδια. Και τα 14. Έλα, ρε. Λοιπόν, 4 γκολ έχει ο Κώστας. 4 γκολ έβαλε και το Κόκκι. Ναι. Με την North East United. Όντως είναι πρώτος χορηγός. Πού, που έκανε. Τι όντως, γιατί δεν σου έχω υποτέψει. Όχι, δεν λέω πω είναι λάθος. Έχει. Α, δεν βλέπω κάποιο μεγάλο όνομα, να πω την αλήθεια, στους scorers. Ο πρώτος scorer είναι ένας Ελάνο με 8 γκολ. Ένας, ρε. Ο Ελάνο. Δεν τον θυμάμαι. Ο Βραζιλιάνος. Ο Ελάνο, ναι. Τώρα δεν τη φάτσα το θυμήθηκα. Αυτός παίζει να παίζει και εθνική Βραζιλία. Στην Γαλατά. Στην Γαλατά. Να ξεφτυλιστεί. Μάλιστα, εσύ την πειράζει. Ναι. Είδα τη φάτσα τώρα, παιδιά. Έχει μπορεί να είναι 10 Ελάνο. Εθνική Βραζιλία. Λοιπόν. Και τι άλλο έχει. Ο πρώτος Ινδός, ποιος ήταν ο πρώτος Ινδός σκόρερ. Θυμάσαι. Να ξέρω εγώ ποιος. Όχι, δεν είναι. Γιατί εσύ μπορείς να το πεις, που το βλέπεις. Ο Ζέζε Λαπέκλουα Φανάι. Λαλπέκλουα. Λαλπέκλουα τώρα. Ναι. Αντίπαλος ήταν αυτός. Με το κόκκι. Από τη δικιά μας ομάδα εντός δεν πρέπει να βάλει μπόλα, ξέρεις. Ο προπονητής ποιος ήταν. Είχαμε πάρει τους καλούς. Ο προπονητής ποιος ήταν. Φράνκο Κολόμπα, Ιταλός. Hero of the match, έτσι, όχι MVP. Hero of the match, βλέπω ότι ο Κατσουράνης είναι 1, 2, 3 φορές hero of the match, ρε Κώστα. Τι σημαίνει δηλαδή, αυτός που σώζει την... MVP μάλλον εννοούν. MVP ρε, πολλές φορές, και άλλα, έχει και άλλα βραβεία, πήραμε και άλλα βραβεία. Α, και Μπερνάρ Αβίνη. Φαντάσου ότι εκεί βγήκε και παίχτης που έτρεξε πιο πολύ σε παιχνίδι. Τι έγινε. Λες, στα βραβεία παίρνετε και λεφτά, άμα έπαιρνες βραβείο. Συνοδευόταν με λεφτά, όχι, επιπλέον. Η ομάδα τα πήρε, αλλά ήταν αστεία τα ποσά. 100 ευρώ, ξέρω. Σε ευρώ. Τα παίρνει η ομάδα. Έχει κάτι καλά ονοματάκια τώρα εκείνη τη χρονιά. Εντάξει, έχει Λουίς Γκαρσία, έχει Λιγολάν Ελκά, Μπόρκα Φερνάντεθ, Ντελ Πιέρο. Έχει πάρα πολλούς, γιατί έχει. Μπερνάρ Μεντί. Έχει Ματεράτσι, έχει πολλούς. Ο Μεντί ήταν ένα από τους καλύτερους παίκτες. Ο Μεντί ήταν πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, Hero of the League, δηλαδή ο MVP της χρονιάς, ποιος. Πού να το θυμάται αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να το θυμάται αυτό. Ποιος ήταν ο MVP της χρονιάς. Νομίζω ο Ιαν Χουμ βγήκε. Μπράβο, αυτός. Τι λες ρε Κώστα. Είσαι απίστευτος. Πού το θυμάσαι αυτό ρε Κώστα. Αφού εκεί έπαιζα το πρωτάθλημα. Και εγώ ήμουν. Αλήθεια σας λέω, Ρουμάρα, και σε κύριε Γκίμα, δεν είναι φαντασόπου. Λοιπόν, ποιος έβαλε τον γκολ της χρονιάς, ποιο γκολ βγήκε το καλύτερο της χρονιάς. Το δικό μου, δεν το ξέρεις.
Το κάτω από τη φωνή, ψηφίσει και το δικό μου. Το δικό σου είναι Κώστα, απίστευτο. Το έχει δει. Όχι. Δεν το έχω δει, Κώστα, όχι. Υπάρχει στο YouTube να το βρούμε. Υπάρχει, Κώστα, ποιο μάτσι είναι. Υπάρχει στο YouTube. Ναι. Δεν υπάρχει και το έχουν κάνει και σήμα κατά τεθέν, να το δεις. Της Λίγκας όλοι εννοείς το έχουν κάνει σήμα, δηλαδή είσαι το λόγκο του πρωταθλήματος. Πόσο με πόσο φάλτσο έστριψε, χιλιόμετρα πήρε, καταλαβαίνεις. Τι λες ρε Κώστα. Καταρχήν έχω φύγει πίσω από το κέντρο. Τώρα το πώς έφτασα πάνω, εντάξει, αγκουμάχησα, αλλά έφτασα. Ήταν καλύτερο από αυτό το κόλπο που έβαλες με το αριστερό με τον Όφη. Το αριστερό με τον Όφη είναι από κοντά ρε φίλε. Α, από κοντά. Αν τα αριστερό, πώς θα βάλω τον κόλπο. Ναι. Χωρίς αριστερό πόδι, μπορεί να βάλει την κόλπο. Ναι. Εγώ δεν έχω αριστερό πόδι. Πώς θα βάλω. Εύκολο, αν βάλει την ομάδα μου, είναι εύκολο. Δεν το βρίσκω. Δεν το βγάζω. Goal of the year. Όχι, ρε Κατσουράνη στην Ινδία θα το βγάλει. Για βάλει Κατσουράνη στην Ινδία. Κατσουράνη στην Ινδία, βάλε να το βγάλει. Ένα που λέει The Perfect Curve, κάπως έτσι, κούρβα. Όχι, το λένε. Τέλος πάντων. The Perfect Curve. Βάλε The Perfect Curve. The Perfect Curve. Όχι, δεν το έχει έτσι. Κούρβα. Ναι, γράψτε. Κούρβα Κατσουράνης. Όχι κούρκα, ρε. Κούρκα, γαμό. Κούρβα. Κατσουράνης όμως. Γιατί θα βγάζει εδώ πέρα κούρβα μάτς και τέτοια θα βγάλει. The perfect curve. Στο YouTube το έχει πάντα. Νάτο. Τι νάτο. Hero is the perfect curve Κατσουράνης. Να το πρώτο. Το βρήκα, το βρήκα. Αυτό πάτησα. Ηρέμησα. Κώστας. Εγώ αυτό που σα το πω. Νάτο, στείλτε να το βάλουμε. Θα μου κοπηρέτσε, όχι. Δεν το έχει δει αυτό τον κόλλο, φίλε. Κώστα, δεν το έχω δει. Συγγνώμη, το έχει. Το βρήκε το πρόεδρο. Το βρήκε εδώ ο σκύλο. Συγγνώμη, δεν έχει δει αυτό τον κόλλο. Όχι, Κώστα. Είναι, είναι καλύτερο γκολ από αυτό που έβαλε με τον Πανιόνι. Μακράν το καλύτερο. Όχι, τον Πανιόνι είναι φανταστικό, αλλά και αυτό είναι φανταστικό. Κοίτα το λίγο. Για να το δούμε, Κώστα. Για να κάνει το transition το πρόεδρο. Δες από πού ξεκινάω. Εδώ είναι πανηγυρισμοί, στο τέλος το βάλω. Κάτσε, περίμενε. Έτσι αρχίζει. Τι κάνεις ρε Κώστα. Κοίτα, εδώ είναι... Κοίτα, distance, 25 μέτρα, βλέπεις. Τι κούρβα ρε, τσαρούσε. Εδώ δες πως θα στρίψεις μπάλα. Πως θα στρίψεις μπάλα. Τι έχουν κάνει άνθρωποι. Τι έχουν κάνει ρε Κώστα. Επέρχεται κούρβα. Τι λες ρε, τηλεκατευθυνόμουν. Τι φάσεις ρε Κώστα. Λες, 5,5. Δηλαδή του Ρόντα σήμερα δεν είναι τίποτα προς αυτό. 80 χιλιόμετρα Κώστα. Άρα φίλε, τώρα μη σε... Ναι ρε. Έγινε, αυτό είναι όντως τέτοιο. Είναι σαν διαφήμιση της Λίγκας. Ναι ρε, χείρο τέτοιο να πούμε, χείρο τέτοιο να πούμε, δεν υπάρχει. Τι νομίζω ότι τα λέμε έτσι τυχαία, διαφήμιση γίναμε. Και εμείς τώρα τον έχουμε εδώ πέρα και μιλάμε για το Βόλο και την Λαμία. Και δεν εκτιμούμε τι έχουμε στα χέρια μας. Για Λεβεδιακό και κιάσου. Κώστα! Εγώ πήγα στην Ινδία και διαφήμισα την Ελλάδα, φίλε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι θες να πεις, ότι κάποιοι πήγαν στην Ινδία και δεν τη διαφήμισαν. Όχι. Okay. Έφτασα και κάτι για να τη διαφημίσω. Έτσι, μέχρι το Μέγαλο Αλέξανδρο. Ο νέος Μέγαλος Αλέξανδρος ήταν. Έφτασε μέχρι εκεί πέρα. Όντως. Κώστα, ρωτάει ένας φίλος, έχεις πάει σε Bollywood γαλά όσο ήσουν εκεί. Σε Bollywood γαλά. Δηλαδή σε κάτι με Bollywood, ας πούμε, σας πηγαίνανε εκεί με την ομάδα και τέτοια. Μας είχαν πάει σε κάτι εκδηλώσεις κάπως έτσι. Ναι, ωραία ήταν. Κάνατε έτσι. Εντάξει, εγώ έπαθα σοκ στο πόλι που έβλεπα, που έβλεπα τα τραγούδια μέσα στην τηλεόραση και έτσι. Έχει ξεπεράσει κουμπάρσους, δεν ξέρω πώς σκληρώνει. Το χορευτικό είναι πρωταγωνιστής η γυναίκα και ο άντρας και από πίσω έχει 3.000 κουμπάρσους. Αν βάλεις δηλαδή ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Πάθω σοκ. Και χορεύουν όλοι μαζί στον ίδιο ρυθμό. Έχουν ωραία κουλτούρα. Στο λεωφορείο να δει που βάζανε ταινίες δικές τους και να δούμε. Ναι. Σαν το Θανάση Βεροδικό τους. Δηλαδή γελάγανε όλοι. Εμείς δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Για βάλε λίγο αυτό που σου είπε. Πόσους Ινδούς είχε η ομάδα. Είχε η ομάδα. Είχε γύρω στους, είχε δικαίωμα να έχει, δεν θυμάμαι πόσους ξένους. Στο παιχνίδι νομίζω παίζανε 6 ξένοι, 5 Ινδοί αναγκαστικά. Ή το αντίθετο, δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Στο ρόστερ είχες όσους ξένους ήθελες και κάποιους στάνταρ Ινδούς όμως. Να. Κώστα, εδώ τι είχε γίνει. Για βάλε λίγο να το δούμε εδώ. Εδώ τι έχει συμβεί. Εδώ βάλε αυτόν τον κόλπο κέντρο. Τι έχει κάνει ρε Κώστα εδώ. Εδώ μόνο εγώ το έχω βάλει. Ξέρεις ποιος είναι ο τέρμα. Ξανά. Στην Μπενφίκα είναι. Πήγα να δει το πρώτο φιλικό, Μπενφίκα Sporting. Εκεί έχουν άλλο πολιτισμό. Παίζουν τέρμπι και οι μεγάλοι. Λοιπόν, σε πρώτο μου φιλικό. 3-0 χάσαμε. Το τρίτο γκολ το βάλω από εδώ. Το γκολ είναι στο δικό μου. Ξέρεις ποιο είναι το φιλικό. Σε ποιον. Το αυτογκόλ αυτό. Αυτό είναι το νούμερο ένα αυτογκόλ στη ζωή μου. Εγώ βάλει έτσι. Εντάξει, τι να πει. Πήγα να τη διώξω και την έβαλα γκολ. Σε αυτόν που είναι προπονητής με φυλάκων του Πασχαλάκη, στο Μωρέιρα. Τι λες, αλήθεια. Απίστευτο. Ναι, ναι.
Φίλος το παιδί, είναι καλό παιδί. Προπονητής. Εκεί πας να διώξεις τώρα και απλά βάζεις παραπάνω δύναμη από ό,τι πρέπει. Εντάξει, είναι και λίγο έξω αυτός. Πάω να διώξω. Πιστεύω θα βάλει και ο άλλος υπόλοιπο. Ο παίκτης του Sporting. Αυτό δεν το βάλει. Πού να υπολογίσω εγώ. Τώρα πήγα να τη διώξω. Γιατί πάω να πήγε καρφώθηκε και μέσα. Η άλλη μέρα ξέρει τι βγήκε πρωτοσέλιδο. Σκέψου ότι αυτή είναι η δεύτερη τρίτη εμφάνισή μου στην Πορτογαλία. Τι κράξουμε άψο. Την άλλη μέρα λέει η Μπεφίκα βρήκε το σεντερφόρ που έψαχνε. Ναι, βάζει κόλλα το κέντρο. Φοβερά πράγματα, ρε.